Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού η Άννα ανακαλύπτει τη χαμένη σφαίρα που αθωώνει τον Δημήτρη. Εκείνοι όμως συνεχίζουν κρυφά τις έρευνες με τη βοήθεια όλων των δικών τους ανθρώπων και πολύ σύντομα ανταμείβονται όταν η Άννα ανακαλύπτει ένα στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Λίγο αργότερα έκπληκτη, η Άννα μαθαίνει τι συνέβη στην εισαγγελία και αρνείται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Πηγαίνει να μιλήσει η ίδια στον Καρέλη, ο οποίος όμως δεν έχει σκοπό να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στην απόφασή του. Ο Δημήτρης είναι καταρακωμένος, το ίδιο και ο Ανδρέας, ενώ ο Σταύρος τα βάζει με τον εαυτό του για τα λάθη που έκανε. Η Άννα αντίθετα είναι αποφασισμένη να τους βοηθήσει να αποδείξουν την αλήθεια και ζητά τη συμβολή της οικογένειας και των φίλων τους. Και αυτή τη φορά ακόμη και οι άνθρωποι με διάφορες, όπως η Ειρήνη με τον Σπύρο και τον Γεράσιμο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται. Η Νεφέλη, η Δανάη, η Λίνα και ο Θοδωρής ερευνούν τα social media. Ο Γεράσιμος αναλαμβάνει τον Χατζή που αγόρασε τον drone για τον Άκη, η Ειρήνη και η Ιβόνη ψάχνουν από που προήλθαν τα ρούχα που φορούσαν οι Όμηροι. Η Άννα και ο Δημήτρης, ο Σταύρος και ο Ανδρέας αναζητούν τη χαμένη σφαίρα κοντά στη βίλα του Βερβερίδη και επιτέλους η τύχη τους χαμογελά. Την ώρα που ο Αλέκος πανηγυρίζει για την νίκη του, η Άννα παρατηρεί μία οπή και καλεί αμέσως την Αγγελική, η οποία καταφτάνει με τη σήμανση. Ο Καρέλης την ακολουθεί και μπροστά στα μάτια του οι αρχές βρίσκουν το πρώτο στοιχείο που αποδεικνύει τι πραγματικά έγινε την μέρα του τραυματισμού του Παναγιώτη. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.